Γιώργος Κόνδης, ερευνητής, κοινωνιολόγος. Πρέπει να πούμε αρχικά ότι στην εκκλησιαστική τοπική ιστορία η Ευαγγελίστρια δεν έχει τη μεγαλύτερη ιστορία. Υπάρχουν άλλες εκκλησίες μέσα στην πόλη που έχουν μεγαλύτερη. Έχει όμως το μεγαλύτερο δυναμισμό, δηλαδή ξεκινάει από το μηδέν και έχει ουσιαστικά μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Ουσιαστικά αυτό που θα δούμε τώρα, το μουσείο δηλαδή, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει γίνει με τις προσφορές της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του πατέρα Ελευθερίου, που είναι ο υπεύθυνος εδώ, με πολύ προσωπική εργασία και ατέλειωτες ώρες, πρέπει να πούμε, εργασίας, και κυρίως με πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί για να γίνει ένας τέτοιος χώρος χρειάζεται αγάπη. Επομένως, το παλιό μουσείο, το οποίο ήταν σε δύο δωμάτια, ουσιαστικά έσπαγε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την θέαση των αντικειμένων, των ιερών αντικειμένων, και έτσι αυτός ο χώρος ήταν, ας πούμε, ένα ευρηματικό, μια πολύ καλή ιδέα για να μπορεί ο επισκέπτης και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά να έχουν μια συνολική άποψη της ιστορίας, όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά γενικότερα της βυζαντινής τέχνης και της εκκλησιαστικής τέχνης γενικότερα. Ο λόγος αυτός μας χαροποιεί, γιατί ουσιαστικά είναι το μοναδικό εκκλησιαστικό μουσείο που έχουμε, τουλάχιστον στην περιοχή, στην Αργολίδα, και αυτό συντελεί στο να στηρίζει ένα άλλο σημαντικό έργο που υπάρχει στην Αργολίδα, το Βυζαντινό Μουσείο. Επομένως, είναι από μόνο του πολύ σημαντικό. Κάθε φορά, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και στον Πατέρα Ελευθέριο, γιατί κάθε φορά γίνεται και ένα βήμα. Έγινε το βήμα μιας καινούργιας αίθουσας, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έγινε ένα άλλο βήμα στην ξενάγηση των παιδιών ή των ενηλίκων που έρχονται να δουν το μουσείο. Βέβαια, κάθε φορά γίνονται και άλλα βήματα τα οποία βελτιώνουν και τη θέαση αλλά και την επαφή των επισκεπτών με το μουσείο. Όμως, επειδή μερικά πράγματα ίσως ορισμένοι οι οποίοι γνωρίζουν τα βλέπουν με άλλο μάτι, ουσιαστικά το μουσείο βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει την πορεία που είχε αυτός ο ναός μέσα στην ιστορία και πώς αυτό συνδέεται με τη γενικότερη ιστορία του τόπου, δηλαδή με τον Ναύπλιο, αλλά και την Αργολίδα γενικότερα. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχει γίνει είναι, όπως βλέπετε, μια πατριαρχική στολή η οποία ήρθε να ομορφύνει το χώρο αλλά και να δώσει ένα συμβολισμό ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, συμβολισμός της αγάπης και της σταθερότητας στις σχέσεις που υπάρχει με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και ό,τι αυτό εκφράζει, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα γνωστά, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, εκείνοι οι οποίοι θα δουν προσεκτικά τις εικόνες μπορούν να δουν μια εικόνα του Αγίου Σώζοντος που βλέπετε εκεί, η οποία έχει δωρηθεί από Αργίους και έχει δωρηθεί για τους Βαλκανικούς πολέμους, τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους του ελληνικού στρατού. Επομένως, κάθε φορά ορισμένοι τουλάχιστον επισκέπτες ή τα νέα παιδιά μπορούν να δουν τα ονόματα, ίσως μερικοί στα ονόματα να αναγνωρίσουν παππούδες, προπαππούδες κτλ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, με την έρευνα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γνωρίζουμε ότι ίσως κάποια από τα δισκοπότηρα τα οποία εκτίθενται στις προθήκες να είναι δωρεές κριτών. Ξέρετε ότι, γι' αυτό λέω, είναι πολύ σημαντικό το μουσείο να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχει και μία ιστορία με την πόλη. Η πρόνοια, λοιπόν, δεν είναι το Ναύπλιο, είναι εκτός Ναυπλίου και έχει και αυτή μία σταδιακή ανάπτυξη, η οποία όμως έχει μία κοινή πορεία μαζί με την Εκκλησία της Ευαγγελίστριας και με άλλες βέβαια, όπως είναι των Ασωμάτων και η Αγία Τριάδα. Με το επιτάφι εδώ. Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν κυρίως πρόσφυγες από την Κρήτη,
έφεραν τέτοιες δωρεές, θα δείτε, και ψάχνουμε τώρα να δούμε από πού έχουμε έγγραφα για αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα είναι ο ξυλόγλυπτος επιτάφιος που βλέπετε, μάλλον του 1800, αυτό μένει να δοθεί. Πάντως, πρόκειται για ένα κόσμημα, το οποίο πριν μερικές εβδομάδες έτυχε της ιδιαίτερης φροντίδας από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά βέβαια από πάρα πολύ, από μια πολύ μεγάλη διαδικασία που έγινε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον Πατέρα Ελευθέριο, ώστε να σταλούν τεχνίτες ειδικευμένοι για να μπορέσουν να βγάλουν τα παλιά χρώματα και να αποδώσουν αυτό το κόσμημα στο Μουσείο της Ευαγγελίστριας και φυσικά στην κοινή θέα, δηλαδή στους επισκέπτες που θα έρθουν. Γύρω-γύρω βλέπετε έχουν τοποθετηθεί διάφορα άλλα εικόνες αντιμίσια και σταυροί και πολλά άλλα αντικείμενα, ιερά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία. Όλα αυτά, για όλα αυτά υπάρχει μία μικρή ιστορία, μία μικρή ιστορία η οποία είτε είναι τοπική ιστορία, λαϊκή ιστορία, όπως για παράδειγμα ορισμένες εικόνες οι οποίες προέρχονται από τα μικρά εκκλησάκια, τα εξοκλήσια που υπάρχουν γύρω-γύρω από την Ευαγγελίστρια και τα οποία ανήκουν διοικητικά, αν μπορώ να πω, στην Ευαγγελίστρια. Και φυσικά το κάθε ένα από αυτά, επαναλαμβάνω, για τους μη γνωρίζοντες ή για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για τη βυζαντινή τέχνη, είναι μια ευκαιρία να δουν, να ζήσουν από κοντά αυτή την τέχνη και να διαβάσουν επίσης τις δωρεές που υπάρχουν, τα ονόματα, ώστε να γνωρίζουν ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της Εκκλησίας και γενικότερα της τοπικής ιστορίας. Ο χώρος είναι ανοιχτός. Έτσι και πανέμορφος. Το καλωσόρισμα είναι δεδομένο και από τον Πατέρα Ελευθέριο και γενικότερα από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ. Και πάνω απ' όλα εδώ η Ευαγγελίστρια έχει γίνει ένα περιβόλι των Αγίων, γιατί υπάρχει και ένας καινούριος ναός. Βεβαίως. Και φυσικά δεν υπάρχει κάποια χρηματική απόδοση, δηλαδή δεν πληρώνει κανείς η είσοδο για να δει κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και που αλλού το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να κοστίζει αρκετά χρήματα. Επομένως, για μία ακόμα φορά, η Εκκλησία και οι ιερείς της κάνουν ένα κοινωνικό έργο το οποίο συμπληρώνει το ήδη μεγάλο κοινωνικό έργο που είναι φυσικά το συσίτιο και όλα τα υπόλοιπα που προέρχονται από την Εκκλησία. Καλωσορίσατε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίνου. Το Εκκλησιαστικό Μουσείο στεγάζει τη Συλλογή Εκκλησιαστικών Αντικειμένων. Τα εκθέματα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τον 16ο έως τον 20ο αιώνα και αποτελούν μάρτυρες της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης της περιοχής. Ο κύριος όγκος όμως των έργων χρονολογείται στο 18ο και 19ο αιώνα. Οι φορητές εικόνες αποτελούν τον πυρήνα της συλλογής του μουσείου και ταυτόχρονα το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα της και εκπροσωπούν κάθε κατηγορία. Υπάρχουν εικόνες τέμπλου, δεσποτικές, θεομητορικές δωδεκαόρτου και Αγίων. Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμα ένα ξυλόγλυπτο σταυρό του 16ου αιώνα. Επίσης υπάρχει συλλογή λειτουργικών βιβλίων, Ευαγγέλια, Μηναία και άλλα, τα οποία τα περισσότερα έχουν τυπωθεί στη Βενετία σε γνωστά τυπογραφία του 18ου αιώνα. Όσον αφορά τον τομέα της αργυρογλυπτικής, υπάρχει μία σειρά από επίχρυσα ιερά σκεύη, καντήλια κτλ. Στον τομέα της υφαντικής υπάρχουν ωραιότατα κεντητά με χρυσό καλύματα για δισκοπότηρα. Από πλευρά θεματολογίας, οι εικόνες καλύπτουν όλη την κλίμακα της Ορθόδοξης Δογματικής Ιεραρχίας. Βρισκόμαστε στην ενότητα 1.